έχω κάθε φορά τέτοια χαρά που έρχομαι στο Maison VC, γιατί πάντα συναντάω ανθρώπους που τους συμπαθώ πάρα πολύ, που θέλουν να ακούσουν αυτά που λένε και που λέμε και πολύ ωραία πράγματα και μυστικά και τέτοια. Και μου αρέσουν πολύ αυτά. Είδε Φανή Παπαγλωμά. Ευχαριστούμε. Καλώς σας και η Ντόλι Φατσέα, πάρα πολύ γνωστή δερματολόγος. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω από κοντά, γιατί έχω δει τη δουλειά σου, ας πούμε, τα αποτελέσματα της δουλειάς σου σε πάρα πολλές γνωστές μου και μου αρέσουν και πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Θέλουμε να πούμε σήμερα, γιατί εσύ δεν ξέρεις, αλλά τώρα μπορεί και να σε πείσουμε. Θα μάθω τώρα πολλά. Για τις επεμβατικές μεθόδους. Υπάρχει κάποια ηλικία που κάποιος ξεκινάει αυτές τις μεθόδους? Η κάθε ηλικία και το κάθε δέρμα είναι διαφορετικό. Το πιο σημαντικό στο πρώτο βήμα είναι να γνωρίσουμε ένα δέρμα το οποίο έχει άλλη δομή, έχει άλλες ανάγκες. Είναι το γονίδιο που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το πώς το προσέχει. Περιποίησε εσύ. Ναι, προσέχει. Τελευταία περιποίημαι πολύ. Βάζω πολύ κρέμα. Ναι. Κρέμα, ορούς κτλ. Α, τα κάνεις αυτά. Τα κάνω, ναι. Καθαρίζομαι, ναι. Αλλά δεν έχεις τολμήσει ποτέ να πας στον δερματολόγο ή στον πλαστικό για κάτι πιο επεμβατικό? Όχι, δεν έχω πάει. Με κοιτάει με φόβο. Αλλά εμείς δεν είμαστε πάντα. Είμαστε και του. Μόνο να εμείσουμε κάποιον έτσι ηθοποιό, είτε στο baby botox που λέμε, είτε σε κάποιες σωστές. Το baby botox το baby botox είναι. Από τους τοπιούς ξεκίνησε το baby, στο Hollywood. Πήγαινα σε ένα σκηνοθέτη και είπε. Θέλω να κάνεις, επειδή πήγες σε έναν δερματολόγο, θέλω να κάνεις στους ηθοποιούς να μην έχουν τόσο ρητιδούλες, αλλά να μπορούν να κουνάνε τα φρύδια τους, να κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Οπότε και να φανταστείτε ότι έχω πολλούς φίλους που κάνουν αυτή τη δουλειά και με καλούν. Έχω τις Ειρήνες δηλαδή που με καλούν συνέχεια, φαντάσου. Αλλά αντιστέκεσαι. Φαντάσου. Έχει καλό γονίδι όμως. Πολύ καλό γονίδι. Ευχαριστώ. Υπάρχουν trends στις επεμβατικές μεθόδους, δηλαδή κάτι που είναι αυτή την εποχή κάνουν όλοι, μπότοξ ή αλουρονικό ή γενικά μήματα. Το Instagram και τα trends αυτή την εποχή είναι πιο πολύ ο συνδυασμός. Δηλαδή ένας σωστός δερματολόγος πρέπει να ακολουθεί φυσικά τα trends, γιατί έρχονται και κορίτσια μικρής ηλικίας και πρέπει είτε να τα σταματήσεις, είτε να τους πεις okay, να κάνουμε κάτι που να είναι πιο φυσικό. Τα υλουρονικά, τα υβοτουλινική τοξίνη, τα νήματα, τα οποία αγαπώ πάρα πολύ, γιατί αυτά δίνουν φυσικό αποτέλεσμα και αυτά αναδομούν εσωτερικά την επιδερμίδα. Υπάρχουν προϊόντα που έρχομαι εγώ, ας πούμε, και μου κάνεις ένα μπότοξ ή μου κάνεις υλουρονικό ή μου κάνεις νήματα που μπορεί και να έρθουν. τα λέω έτσι, αλλά μπορεί και να συμβούν όλα αυτά. Υπάρχουν. Γελάς, αλήθεια. Υπάρχουν μετά και προϊόντα τα οποία βοηθούν στη συντήρηση του αποτελέσματος. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν τα boosters, υπάρχουν κάποια ειδικά τα οποία υπάρχουν στα φαρμακεία σε γυάλινες συσκευασίες, με αυτά όπως χρησιμοποιούμε στο ιατρείο, τη βιταμίνη C, το γλυκολικό οξύ που είναι μέρος των α-υδροξιοξέων. Υπάρχουν το υλουρονικό οξύ που είναι η δομή του δέρματός μας. Οι αμπούλες αυτές είναι ένα trend. Είναι ένα τρέντ γιατί διατηρούν, είναι σε γυάλινη συσκευασία και διατηρούν τα συστατικά τους αναλύωτα. Και ανάλογα με την ρουτίνα που πρέπει να ακολουθήσουμε, το πρωί βάζουμε βιταμίνη C και πεπτίδια και το βράδυ γλυκολικό και C που είναι ειδικό για το βράδυ, όπως είπαμε ότι πρέπει να προσέχουμε τι βάζουμε πρωί και τι βράδυ για το θέμα του ήλιου φυσικά. Και φυσικά αυτό που είπα πριν για τις σαμπούλες, μπορούμε να βρούμε στο φαρμακείο συστατικά όπως είναι η βιταμίνη C σε γυάλινες συσκευασίες που διατηρούν την δυναμικότητά τους, γιατί μια βιταμίνη C απλή σε μια κρέμα δεν είναι, δεν μπορεί να διατηρηθεί. Mm-hmm. Ενώ στη γυάλινη συσκευασία έχει υψηλή περιεκτικότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε πρωί είτε βράδυ, ανάλογα ο δερματολόγος πάντα θα συστήσει την πρωινή ρουτίνα και τη βραδινή ρουτίνα. Τώρα που σε βρήκα, όλα θα στα ρωτήσω. Ευχαριστώ. Και επειδή είναι κινητή διαφήμιση, από ό,τι βλέπω. Ναι, να μας πει και τι έχει κάνει. Δεν είναι και μια είναι κούκλα. Έτσι λαμπερή και όμορφη. Είναι κούκλα με μια γλυκιά όμορφη. Τα πάντα έχω κάνει. Και νήματα έχω κάνει και λιορνικό. Και τα πάντα κάνω. Πες μας τα do's and don'ts. Το νούμερο ένα από τις τρεις συντολές είναι ο καθαρισμός. Ο καθαρισμός της επιδερμίδας σημαίνει ότι μετά η κρέμα θα μπορέσει να εισχωρήσει μέσα στο δέρμα. Το δεύτερο είναι, ανάλογα τι θα βάλουμε, booster ή κρέμες με πεπτίδια και αντιοξειδωτικές ουσίες. Και το τρίτο φυσικά που είναι το νούμερο είναι χειμώνα καλοκαίρι αντιλιακό. Είτε έχει συννεφιά, είτε έχει, το οποίο προλαμβάνουν τις κοιλίδες, προλαμβάνουν τη γύρανση, γιατί ο ήλιος δεν κάνει μόνο κοιλίδες, κάνει και γύρανση και προστατεύει από UVA, UVB και καρκίνο του δέρματος εννοείται. Οπότε είναι αυτά τα τρία, αν τα κάνουμε,
μπορούμε να μην κάνουμε και κάτι άλλο. Αν έχουμε καλό γονίδιο σαν εσένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς δύο. Πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Πολύ ενημερωτική, δεν είναι? Πάρα πολύ. Δεν θα φύγεις από εδώ και θα σκεφτείς διαφορετικά για τα προϊόντα σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Για μέγιστα αποτελέσματα στην επιδερμίδα μου, έχω εντάξει τις Liftactive Peptide C αμπούλες στο πρωινό πρωτόκολλο αντιγύρανσής μου. Είναι μια εντατική θεραπεία 30 ημερών κατά των ρητίδων, πλούσια σε δραστικά δερματολογικά συστατικά. Κάθε αμπούλα περιέχει βιοπεπτίδια και καθαρή βιταμίνη C σε μέγιστες συγκεντρώσεις. Η γυάλινη συσκευασία επιτρέπει τα δραστικά συστατικά να μένουν αναλύωτα. Βάζω τη μισή ποσότητα το πρωί και την άλλη μισή το βράδυ. Το πρωί μετά τις αμπούλες εφαρμόζω τη Liftactive Collagen Specialist κρέμα ημέρας με SPF 25 για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και ταυτόχρονη αντιλιακή προστασία. Μπες στο vc.gr, ανακάλυψε τα δυνατά σημεία και τις βασικές ανάγκες της επιδερμίδας σου με το Skin Consult.